με θέμα και κλίμα, πάμε στο θέμα της ακρίβειας. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Είναι στο Ρέντι, στην Κρέτα Αγορά. Εκεί να δούμε τι γίνεται με τις ανατιμήσεις. Έλα, Σπύρο. Καλή σας ημέρα. Στην αγορά του Ρέντι βρισκόμαστε για να σας μεταφέρουμε τη γενικότερη εικόνα που επικρατεί στην αγορά του κρέατος. Σταθερές οι τιμές το τελευταίο τρίμηνο. Στο κοτόπουλο υπάρχει μια σημαντική αύξηση στη μέση τιμή, ενώ παρατηρείται και σοβαρή μείωση στην κατανάλωση. Μαζί μας είναι ο κύριος Βαλτεψιώτης για να μας μεταφέρει αναλυτικότερα την εικόνα. Κύριε Βαλτεψιώτη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έτσι είναι ακριβώς. Ναι. Οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί το τελευταίο δίμηνο. Τουλάχιστον εμείς παλεύουμε ως προς τη σταθεροποίησή τους. Από εκεί πέρα υπάρχει αρκετά μεγάλη μείωση. Είναι και θέμα της εποχής, βέβαια, γιατί έχει φύγει αρκετός κόσμος. Αλλά γενικότερα και αυτοί που θα ψωνίσουν, βλέπεις ότι είναι πολύ φιδωλή. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο κοτόπουλο. Αυτό είναι, εντάξει, είναι και θέμα καιρών. Συνήθως κάθε καλοκαίρι, όπως και το αρνί, όπως και το κοτόπουλο, έχουν μια μικρή αύξηση. Οι αυξήσεις οι μεγαλύτερες έχουν καταγραφεί το τελευταίο τρίμηνο ή έχουν σταθεροποιηθεί τιμές από τότε. Ό,τι άλλο υπάρχει σε αύξηση, αν είναι μικρή την απορροφούμε, αν είναι κάτι πιο μεγάλο σε ποσοστό, προσπαθούμε να το φέρουμε όσο πιο καλά γίνεται στον καταναλωτή. Οι καταναλωτές πώς συμπεριφέρονται, κύριε Βαλτετσιώτη, ψωνίζουν λιγότερο? Ναι, είναι αυτό που σας είπα. Ψωνίζουν πολύ λιγότερο. Δηλαδή, από εκεί θα πέρανε κρέατα για μια-δύο εβδομάδες. Τώρα θα πάρουν για δύο-τρεις μέρες και αν τυχόν χρειαστούν πάλι θα ξανάρθουν. Δηλαδή, βλέπεις καταναλωτή που όταν μια φορά την εβδομάδα και ψώνεις για όλη την εβδομάδα, θα το δεις και δύο και τρεις φορές μπορεί μες την εβδομάδα. Καλημερίζουμε, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.